Με τη μαθητική παρέλαση των μαθητών ολοκληρώθηκε στην Ιερά Πέτρα η εκδήλωση για την 25η Μαρτίου. Ο εορτασμός ξεκίνησε με δοξολογίες στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, χωροστατούντος του πρωτοσύγγελου της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπέτνης και Σιτίας, Αρχιμανδρίτη Κύριλου Διαμαντάκη, παρουσία αρχών και φορέων του τόπου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο ιερό της Πλατείας Ελευθερίας και κατόπιν ξεκίνησε παρέλαση. Δεν στήθηκε εξέδρα για τους επισήμους και όπως τόνισε σε δηλώσεις ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, αυτό έγινε γιατί θέλαμε να είμαστε μαζί με τον κόσμο. Οι μαθητές παρέλασαν υπό τους ήχους της μπάντας και των παιδιών της μπάντας του Δήμου Ιεράπετρας. Σήμερα είναι μια μέρα ιστορικής μνήμης και τιμής στη γενιά του 21, στους αθάνατους ήρωες, οι οποίοι ήσαν σήμερα πριν από 190 χρόνια στην Μονή της Αγίας Λαύρας, ύψαν τη σημαία της απελευθέρωσης πέθους μας και έστειλαν ένα μήνυμα σε όλους ότι καλύτερα μια ώρα ελεύθερης ζωής παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακής. Σήμερα η εθνική μας εορτή βρίσκει το έθνος μας, μας βρίσκει όλους σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση στον τόπο μας, στην Ελλάδα, μεγάλη ανεργία στους νέους μας, πολλές οικογένειες στερούνται για τα στοιχειώδη και οπωσδήποτε αυτό μας γεμίζει μεγάλο προβληματισμό. Χρέος όλων μας είναι με ενότητα, το τονίζω με ενότητα, να αγωνιστούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Εύχομαι του χρόνου η Εθνική Επέτειος να γίνει σε πολύ καλύτερες συνθήκες με το χαμόγελο στα χείλη όλων μας. Χρόνια πολλά σε όλους και εύχομαι τα καλύτερα. Ο λόγος που δεν βάλατε εξέδρα σήμερα επισήμων? Θέλαμε να είμαστε μαζί με τον κόσμο. Τιμούμε την επέτειο της εθνικής μας απελευθέρωσης, τους αγώνες του λαού μας, που ήταν κοινωνικοί και απελευθερωτικοί για να διώξουν τους Τούρκους και τον τούρκικο ζυγό. Όμως παράλληλα, αυτή την ώρα στέλνουμε ένα μήνυμα αντίστασης και αγώνα σε αυτούς που έχουν υποδουλώσει την πατρίδα μας, διότι αυτή τη στιγμή εκτελήσεται ένας ανελαίητος πόλεμος οικονομικός, μια ιδιόμορφη κατοχή και από αυτή την ακριτική γωνιά, από την Ιερά Πέτρα, στέλνουμε αυτό το μήνυμα της αντίστασης και παράλληλα ελπίδας. Ο λαός μας δεν θα γονατίσει, θα διατηρήσει τα κεκτημένα του, τα δικαιώματά του για υγεία, για παιδεία και η Ιερά Πέτρα που έχει υποστεί μια τεράστια εισβολή αυτό τον καιρό, αυτά τα τελευταία χρόνια στις δημόσιες υπηρεσίες της, στην υγεία, στο νοσοκομείο μας και στην παιδεία, στέλνει αυτό το μήνυμα αντίστασης. Όλοι οι Ιεραπετρίτες σήμερα αυτό το μήνυμα αντίστασης στέλνουμε και αυτός ο αγώνας του λαού είναι που στην πράξη θα ακυρώσει τα σχέδια τα οποία μας επιφυλάσσει η Τρόικα και η ντόπιοι υποτακτικοί της. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Αξιοπρέπεια για το λαό μας, ανεξαρτησία πραγματική για το λαό μας. Ο κόσμος συνεχίζει, παραμένει σταθερός και αλόβητος, θα έλεγα, στο να διατηρεί τις παραδόσεις, τους θεσμούς και να ενισχύει σε κάθε περίπτωση τις δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν πρώτα σαν έθνος να αντιληφθούμε ότι καταφέραμε μέσα διαχρονικά, μέσα από τον παράδοτο του χρόνου, να αφομοιώσουμε λαούς που επέδραμαν, θα έλεγε κανείς, σαν κατακτητές, αλλά και ιστορικά αποδείχθηκε ότι πολλούς από αυτούς αφομοιώσαμε τον πολιτισμό μας. Κατά την άποψή μου και σήμερα, για να κάνουμε ένα παραλληλισμό της πραγματικότητας, η οικονομική, θα έλεγα, καταδυνάστευση των χωρών θα αρχίσει να δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα όπου μέσα από τις αντιστάσεις των ίδιων των λαών θα υπάρξει μια καλύτερη, μια προοδευτικότερη κατάσταση και στην ευρωπαϊκή κοινότητα, ούτως ώστε να έχουμε ένα παραλληλισμό και να σκεφτούμε πια ότι η αλληλεγγύη των λαών είναι το ζητούμενο, γιατί πραγματικά στο παγκόσμιο σκηνικό υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Χρόνια πολλά σε όλους και πιστεύω ότι ειδικά για την πόλη μας οι δημοκρατικότατες διαδικασίες που έχουν επιτελεστεί το προηγούμενο διάστημα έδωσαν το αίσθημα ότι πραγματικά μερικά πανώ από αυτά που πέρασαν μπροστά μας, αυτό το όλοι μαζί το εννοούν. Όπως κάθε χρόνο, εμείς ειδικά οι ένστολοι μαζευόμαστε για να τιμήσουμε άξιους ανθρώπους που κάποτε χάσαν τη ζωή τους για αυτό το κράτος που ζούμε
και πιστεύω πρέπει να στηρίξουμε όλοι στις δύσκολες στιγμές που περνάει. Το μόνο να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, να έχουμε την υγεία μας να ξαναβρεθούμε και του χρόνου και κάθε χρόνο χωρίς καμιά δυσκολία περαιτέρω για όλους μας.